Το αυτονόητο ζητούν οι γονείς για τη μνήμη του παιδιού τους. Θα παραμείνουμε εμείς στο θέμα. Θα καλησπερίσω την κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, είναι η δικηγόρος της οικογένειας και να σας ευχαριστήσω αρχικά για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ. Να μας βοηθήσετε έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι των αντιφάσεων με βάση και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Λοιπόν, η κυρία Σπανουδάκη ήταν πολύ συγκεκριμένη με βάση τα ευρήματα. Την ακούσαμε, έκανε λόγο για σφαίρα από κοντινή απόσταση και όχι από το πολεμικό του φέκι του Μανώλη, αλλά από ένα όπλο μικρού διαμετρήματος. Όλα αυτά τώρα που ακούσαμε, σε πλήρη αντιδιαστολή με τους δύο ιατροδικαστές του Δημοσίου, οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο δεν διευκρινίζουν καν στις εκθέσεις τους το είδος του όπλου. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, διότι έχετε τεράστια εμπειρία. Να μου πείτε αν το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα, να μην διευκρινίζετε δηλαδή ένα τόσο απαραίτητο στοιχείο, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ καταρχήν για τη τιμή που μου αποδίδετε. Όμως θα πρέπει να σας πω ότι όταν σχηματίζεται μια δικογραφία και τελικώς αυτή οριμάζει και διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος εκφωνεί την διάταξή του, είτε τη στέλνει στο ακροατήριο διατυπώνοντας σχετικό κατηγορητήριο, είτε τη θέτει στο αρχείο με μια διάταξη, όταν διαπιστώνει δηλαδή ότι δεν έχουμε εγκληματική ενέργεια και δεν αποδίδεται σε κάποιον η πράξη. Όταν λοιπόν οριμάζει αυτή η τυπογραφία, ο εισαγγελέας ερευνά και αξιολογεί τα αντικειμενικά ευρήματα. Εδώ δεν διαπνέεται δηλαδή η διαδικασία αυτή κατά κύριο λόγο από την αρχή της ηθικής απόδειξης. Αυτή είναι μια αρχή η οποία κυρίως καταλαμβάνει την ακροαματική διαδικασία. Επομένως, και γιατί το λέω αυτό, θα σας εξηγήσω αμέσως, γιατί η ηθική απόδειξη έχει να κάνει και με ένα συσχετισμό, μια αξιολογική, αν θέλετε, διαδικασία που κάνουν οι δικαστές προκειμένου να καταλήξουν σε μια κρίση, αξιοποιώντας όμως αντικειμενικά δεδομένα, δηλαδή στοιχεία που υφίστανται και δεν αμφισβητούνται. Mm-hmm. Αυτό ως προς την απόδειξη. Εδώ τώρα, σε στάδιο προδικασίας, συγκεντρώνονται τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνοδεύουν οπωσδήποτε μια δικογραφία όταν έχουμε ένα περιστατικό θανάτου. Δηλαδή ένα περιστατικό όπου επήλθε θάνατος ενός προσώπου και το πρώτο που διερευνά ο εισαγγελέας είναι αν υπήρξε εμπλοκή άλλου προσώπου. Δηλαδή αν υπήρξε δράστης, αν η ζωή αυτή αφαιρέθηκε βιαίως και τα υπόλοιπα μετά αποδίδονται σε νομική βάση που εκείνος θα κρίνει. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εκείνο το οποίο κατά κύριο λόγο κυριαρχεί είναι η ιατροδικαστική έκθεση. Δηλαδή η ιατροδικαστική έκθεση που μας καταδεικνύει την αιτία θανάτου καταρχήν και τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε αυτός ο θάνατος, εφόσον φυσικά έχει προηγηθεί αυτό που είπε και η κυρία Σπανουδάκη και τονίσατε κι εσείς, mm-hmm. και έκθεση αυτοψίας, η οποία συνοδεύει πάντα την ιατροδικαστική έκθεση. Δηλαδή, πέραν του ότι οφείλουν οι αστυνομικές αρχές να κάνουν σχετική έκθεση αυτοψίας και ο ιατροδικαστής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υποδιερεύνηση υπόθεση, οφείλει, του λέω αυτό, να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο, στο σημείο που βρέθηκε το σώμα. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη, αυτοψία στηρό, δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ και δεν συνοδεύτηκε αυτή η δικογραφία από τις φωτογραφίες τις οποίες κάθε φορά, ο ιατροδικαστής συγκεντρώνει σε σχέση πάντα με το σημείο του θανάτου, δηλαδή το σημείο στο οποίο βρέθηκε το σώμα τελικώς. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το σώμα αυτό μετακινήθηκε αυθαιρέτως από ανθρώπους που δεν είχαν αυτήν την δυνατότητα και δεν είχαν και τις γνώσεις να το πράξουν, από έναν γιατρό ο οποίος μάλιστα είπε ότι πραγματοποίησε κάρπα, παρακαλώ, σε νεκρό σώμα, σε άνθρωπο που ήταν ήδη νεκρός, πραγματοποιήθηκε κάρπα και μετακίνησε αυθαιρέτως το σώμα του νεκρού παιδιού. Στέρισε λοιπόν τη δυνατότητα και από την τεχνική μας σύμβουλο να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία, mm-hmm. αλλά και από την δικογραφία πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δείτε την ιατροδικαστική έκθεση που συνετάχθη, πρωτοφανές για μας τα χρονικά και σωστά το επισημαίνετε αυτό, δεν αναφέρει το είδος του όπλου το οποίο επέφερε το θάνατο. Είναι κέρια σημασία σε αυτό το στοιχείο. Γιατί πάντα αναφέρεται ως συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου επήλθε λόγω, ας πούμε, κρανιών εγκεφαλικών κακώσεων εκτεταμένων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας όπλου, mm-hmm. τι, πυροβόλου,
όπως αναφέρει εδώ, αλλά έχει μεγάλη σημασία να χαρακτηρίσει και να αποδώσει στο όπλο τον τύπο δηλαδή, τον οποίο, ο οποίος επέφερε αυτό. Άρα, το πράγμα. Άρα, κυρία Σπανάκη, επιβεβαιώνεται το πρωτοφανές του πράγματος εδώ. Ναι, φυσικά. Ως αυτό το σκέλος το οποίο αναλύουμε τώρα. Εσείς πού αποδίδετε αυτή την εξόφθαλμη παράληψη? Θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη? Θα σας πω. Θα μπορούσε να είναι παραδρομή. Ξέρετε, είναι χαμηλής, αν θέλετε, αξιοπιστίας αυτή η παραδοχή. Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας ιατροδικαστής, ο οποίος επιλαμβάνεται ενός τέτοιου περιστατικού, να μην καταγράψει τον τύπο του όπλου που διαπιστώνει ότι επέφερε αυτό το τραύμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το όπλο το πολεμικό, το μακρύκανο δηλαδή του φέκη, όπως είναι αυτό που φέρουν οι φαντάροι στον οπλισμό τους και είναι στάνταρ. Ναι, όλοι οι φαντάροι έχουν το πολεμικό του φέκη τύπου G3α3. G3α3. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι πάντα μακρύκανο. Το αποτύπωμα που αφήνει, από ό,τι είδα και εγώ και με τη βοήθεια βεβαίως και της κυρίας Πανουδάκη και του κυρίου Τσιάμπα, αφήνει ακτινοειδές αποτύπωμα εκτεταμένου τραύματος στο ανθρώπινο σώμα. Εδώ δεν το έχουμε αυτό. Εδώ δηλαδή έχουμε ένα τραύμα το οποίο είναι πάρα πολύ μικρής έκτασης. Δεν φαίνεται να είναι μακρύκανο το όπλο και δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον η κυρία Σπανουδάκη το αποκλεί, και φυσικά δεν το αποκλεί έτσι. Το αποκλεί έχοντας στοιχεία στη διάθεσή της και έχοντας φυσικά και ανάλογους τραυματισμούς, τους οποίους μας υποδεικνύει και ανατρέχουμε φυσικά και στην εμπειρία της και στην σχετική βιβλιογραφία, ώστε να διαπιστωθεί ότι πράγματι δεν ταυτοποιείται mm-hmm. το είδος του τραύματος με το όπλο το πολεμικό, δηλαδή το μακρύκανο, και κατά συνέπεια είναι το πρώτο ρήγμα στην αξιοπιστία αυτής της ιατροδικαστικής. Σε ενημερωτικό επίπεδο, κυρία Σπανάκη, ο τεχνικός σύμβουλος σας έχει πει ποιοι φέρουν όπλο μικρού διαμετρήματος στο στρατό? Βεβαίως, βεβαίως. Και ο τεχνικός μας σύμβουλος, και αλλά και από πληροφορίες που συλλέξαμε, mm-hmm. αυτοί που φέρουν πιστόλι, δηλαδή κοντόκανο όπλο, είναι μόνο οι αξιωματικοί. Mm-hmm. Είπατε και νωρίτερα ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει φωτογραφικό υλικό από την αυτοψία του στρατού. Δεν υπάρχει γενικώς ή δεν υπάρχει στη δικογραφία? Και ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει στη δικογραφία. Εγώ τουλάχιστον δεν πήρα στα χέρια μου φωτογραφικό υλικό, mm-hmm. όπως δεν πήρε και η κυρία Σπανουδάκη. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι η κυρία Σπανουδάκη, η οποία διορίστηκε αμέσως πριν καν εγώ αναλάβω με σχετική εντολή από την οικογένεια Τσικνάκη, η κυρία Σπανουδάκη είχε μεταβεί αμέσως στην Ρόδο με εντολή του συναδέλφου μου, του κυρίου Κουτσούκου, ο οποίος πρωτίστως είχε ενεργήσει τάχιστα ώστε να ζητήσει να διοριστεί και να μεταβεί η κυρία Σπανουδάκη στη Ρόδο, δεν μπόρεσε και δεν είδε κανένα φωτογραφικό υλικό που να αφορά αυτοψία του τόπου που βρέθηκε το νεκρό σώμα, και κατά συνέπεια ούτε και εκείνη είχε ποτέ στη διάθεσή της φωτογραφίες αντίστοιχες, και εκεί είναι πολύ σημαντική απώλεια συγκεκριμένων στοιχείων. Εντοπίζεται λοιπόν νεκρός ένας φαντάρος, κυρία Σπανάκη. Ναι. Να μας εξηγήσετε λίγο το τυπικό, το διαδικαστικό. Ποιος ενημερώνει ποιον? Φαντάζομαι ότι ο διοικητής ενημερώνει το Υπουργείο, έτσι δεν είναι? Και το Υπουργείο, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Φαντάζομαι, βέβαια, υπάρχουν και εσωτερικές διαδικασίες δικές τους σχετικά με την πώς, ας πούμε, διαβιβάζεται μία τέτοια είδηση ιεραρχικά. Αυτά είναι εσωτερικοί κανονισμοί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αν και αυτά θα αναδειχθούν στην πορεία. Εντοπίστηκε όμως για μένα και ένα άλλο ζήτημα, διότι εκεί υπήρξε μία παλινοδία της δικογραφίας από την εισαγγελία της Ρόδου στο αστυνομικό τμήμα Μεγίστη, στο Καστελόριζο δηλαδή, το οποίο επελήφθη. Διότι εδώ είχαμε συμπλοκή δύο φορέων. Mm-hmm. Δηλαδή του στρατού, ο οποίος έδωσε τα σχετικά στοιχεία, και του αστυνομικού τμήματος Μεγίστης, που διεξήγαγε την προδικασία, δηλαδή τη συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, ώστε να διαβιβάσει τελικώς στη δικογραφία στον στρατιωτικό εισαγγελέα, γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουμε εμπλοκή της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Ο στρατιωτικός εισαγγελέας λοιπόν, έχοντας πλέον επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία συνελέγησαν με πάρα πολύ μεγάλο κόπο, πρέπει να σας πω ότι στην εκπνοή της πενταετίας λάβαμε εμείς
στα χέρια μας αντίγραφα της δικογραφίας. Υπήρξε μια ολιγορία, δεν είναι πρωτοφανής, δεν μπορώ να αποδώσω σε αυτό, σε αυτή την καθυστέρηση κάτι επιλείψιμο εάν δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια ολιγορία πρωτοφανής. Εδώ υπάρχουν και πολλά ελλειπή στοιχεία. Ναι. Θέλω λίγο επί του διαδικαστικού να μας καταστήσετε σαφές το εξής. Όσο απομακρυσμένο και αν είναι ένα σημείο, οφείλει να μεταβεί ο ιατροδικαστής? Οπωσδήποτε. 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 Δεν υπάρχει. Όταν, θα σας πω το εξής. Όπως βλέπετε από την εμπειρία σας, στην ανίχνευση, στην διερεύνηση ενός μιας εγκληματικής ενέργειας, μέχρι να διαπιστωθεί ότι είναι αυτοχειρία ή οτιδήποτε άλλο, διερευνάτε ένα συμβάν. Ένα βιωτικό συμβάν, το οποίο συνδέεται με την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Μέχρι να καταλήξουν οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή ο εισαγγελέας που θα επεξεργαστεί τη δικογραφία αφού αυτή έχει οριμάσει, μέχρι λοιπόν αυτό το χρονικό σημείο, διερευνώνται όλα. Εφόσον διερευνώνται όλα, τίθεται οπωσδήποτε εξ αρχής το ζήτημα της εγκληματικής ενέργειας. Γι' αυτό έχει τεράστια αξία από την πρώτη στιγμή η αποτύπωση του χώρου, του σημείου που βρέθηκε το νεκρό σώμα, και επειδή πολλές φορές οι ιατροδικαστές λένε το κλασικό ότι μιλάνε, τα σώματα μιλάνε, το σημείο μιλάει, ο τόπος του εγκλήματος μιλάει. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί πραγματικά η αυτοψία στον ιατροδικαστή είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Εδώ δεν έγινε. Και δεν μετακινείται και σωρός από σημείο και σε σημείο, όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση τρεις φορές. Αφήστε. Όχι μόνο αυτό. Θα σας είπαν οι γονείς, και αυτό ήταν πράγματι και τραγικό και αξιοσημείωτο βεβαίως από πλευράς διερεύνησης, ότι παιδίχθη καταρχήν άλλο σημείο. Πρώτον. Ότι στην αρχή τους είπαν ότι το παιδί τους έχει βληθεί από την αριστερή πλευρά. Έτσι τους είπαν στην αρχή. Διαπιστώσαν όμως οι άνθρωποι, και όπως διαπιστώνει και ο ιατροδικαστής και αποτυπώνεται και στην ιατροδικαστική έκθεση του ιατροδικαστή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου, ότι πράγματι το τραύμα είναι στη δεξιά χώρα, στο κεφάλι δηλαδή, και όπως καταλαβαίνετε το πρώτο πράγμα που τους σόκαρε είναι ότι το παιδί τους ήταν αριστερόχειρας. Κυρία Σπανάκη, πώς είναι δυνατόν να κλείνει μια υπόθεση όταν βασικά στοιχεία όπως αυτά που μας περιγράφεται, δεν κουμπώνουν μεταξύ τους? Έχουμε αναλυθεί χρόνο θανάτου. Έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πού βρέθηκε η σωρός. Αυτοψία στη ρο δεν έγινε. Πώς γίνεται μια τέτοια υπόθεση να μπαίνει στο αρχείο έτσι απλά? Αυτό είναι και το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Το πώς γίνεται θα μας το πούν. Από ό,τι βλέπετε γίνεται. Δηλαδή έγινε. Η υπόθεση αυτή ετέθη στο αρχείο με μια διάταξη η οποία λέει ότι τελικώς από τα στοιχεία τα οποία εμείς αξιολογούμε, και είναι αυτό που σας λέω, γιατί εμείς δεν εισφέραμε νέα στοιχεία σε αυτή τη δικογραφία, τα ήδη υπάρχοντα αξιοποίησαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και κατέληξαν σε αυτά τα συμπεράσματα με δεδομένα αυτά που δεν αμφισβητούνται. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που κατασκευάστηκε εκ των υστέρων ή εμείς εισφέρομαι κάτι καινούριο. Αυτά τα οποία υπήρχαν στη δικογραφία μέσα, αυτά αξιολόγησαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και κατέληξαν σε αυτά τα συμπεράσματα με μη αμφισβητούμενα δεδομένα. Μπορεί να ανοίξει ξανά τώρα, κυρία Σπανάκη, αυτή η υπόθεση? Ακούστε, κάναμε λοιπόν μία αίτηση, εφού θέσαμε όλα τα ερωτήματα, όλα αυτά δηλαδή που συζητάμε τώρα και άλλα πολλά, γιατί εμείς τα ερωτήματα τα θέσαμε βασιζόμενοι σε αυτά που είδαμε μπροστά μας, σε αυτά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Θέσαμε λοιπόν τα ερωτήματα και χρεώθηκε την υπόθεση η κυρία Εισαγγελέας, πάλι στρατιωτικής δικαιοσύνης, προκειμένου να ελέγξει την αίτησή μας, σε σχέση πάντα και με αυτά που καταθέσαμε. Η απάντηση, η οποία ήρθε μετά από 2-3 μήνες, δύο γραμμές, λέει ότι αυτά που μας λέτε δεν είναι νέα στοιχεία, άρα εγώ δεν μπορώ να ανασύρω την υπόθεση από το αρχείο. Είναι απλά τεχνικές εκθέσεις, που σημαίνει ότι αυτές εκτιμώνται ελεύθερα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα τέτοιο έγγραφο, το οποίο δεν έχει το χαρακτήρα μιας απόφασης, μιας διάταξης, για να μπορεί να προσβληθεί με ένα ενδικό μέσο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί λοιπόν νομικά να γίνει κάτι που να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Άρα είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης καθαρά. Είναι ζήτημα αυτή τη στιγμή, εμείς υποβάλλουμε ξανά το αίτημα.
Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή των ανθρώπων αυτών που με τόση αξιοπρέπεια, πρέπει να σας το πω αυτό, η οικογένεια Τσικνάκη δεν αναζητά φαντάσματα, δεν ξύπνησε μία μέρα να θέλει να αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, είναι πάρα πολύ διακριτικοί άνθρωποι, σοκαρίστηκαν όταν επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί τους φόβοι, γιατί πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή ποτέ δεν πίστεψαν οι άνθρωποι αυτοί ότι το παιδί τους αυτοκτόνησε. Ποτέ δεν πίστεψαν, γιατί δεν είχε κάποιο λόγο να το κάνει, δεν είχε κάποιο υπόβαθρο. Και εν πάση περιπτώσει δεν προέκυψε και κάτι από την έρευνα και του στρατού σε σχέση με τις συνθήκες που να οδηγήσουν το παιδί αυτό στην αυτοχειρία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα πλέον τίθενται εν αμφιβόλο. Αν δηλαδή ήταν πράγματι ζήτημα μιας κακής ψυχοσύνθεσης του παιδιού, μιας παθολογίας την οποία δεν γνώριζαν ενδεχομένως οι γονείς, εάν ήταν κάτι άλλο, αυτό θα το είχε εντοπίσει ο στρατός, να είστε σίγουροι. Θα το είχε αναδείξει. Θα είχε προκύψει στη δικογραφία από τις καταθέσεις. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από αυτό. Ότι οι γονείς επέμεναν εξ αρχής ότι, ξέρετε κάτι, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το παιδί δεν είχε κανένα λόγο να οδηγηθεί στην αυτοχειρία και κατά συνέπεια δεν πειθόμαστε από όλα αυτά που μας έχουν πει. Επιπλέον βέβαια είχαν προηγηθεί και όλα αυτά που σας είπα. Να δοθεί λάθος ώρα, να υποδειχθεί λάθος σημείο στο οποίο βρέθηκε, να μην επιτραπεί να γίνει αυτοψία, και η κυρία Σπανουδάκη το έθεσε εξ αρχής μόλις πήγε και ήταν ένα πράγμα το οποίο απασχολούσε όλους. Άρα κυρία Σπανάκη, βλέπετε προσπάθεια συγκάλυψης εδώ? Κοιτάξτε, όλα για μένα αξιολογούνται με τρόπο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία στο ότι δεν έγινε ορθή διαχείριση της υπόθεσης. Η συγκάλυψη θα φανεί μέχρι ποιου βαθμού έχουμε δόλο στην απόκρυψη κάποιων πραγμάτων, γιατί εφόσον καταλήγουμε αντικειμενικώς ότι δεν είναι αυτοχειρία αυτό το πράγμα, κύριε Σπανουδάκη, είναι κάθετη, έχουμε εγκληματική ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να εντοπιστούν δράστες. Mm-hmm. Έτσι, καταρχήν μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε τις συνθήκες. Αυτό μας ενδιαφέρει καταρχήν. Να δούμε αν πράγματι αυτό το παιδί είναι μάλλον ένα θύμα εγκληματικής ενέργειας, που αυτή είναι η άποψη και των ειδικών, αλλά και εκεί κατατείνουν τα στοιχεία αναμφισβήτητα και δεν αξιολογήθηκαν σωστά, να πούμε. Να πούμε ότι υπήρξε δόλος στην αξιολόγησή τους. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε οποιασδήποτε πληροφορίες χρειαστούν, αρκεί να τεθεί σε νέα βάση η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η στρατιωτική δικαιοσύνη, να ενεργοποιηθεί, να δείξει τα αντανακλαστικά που χρειάζεται, να τεθεί λοιπόν σε νέα βάση διερεύνηση της υπόθεσης, να δούμε λοιπόν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, να αξιοποιηθούν τα στοιχεία σωστά και κατόπιν θα δούμε αν καταλήξει αυτή η έρευνα στον εντοπισμό συγκεκριμένου δράστη. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σπανάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω εκ νέου για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.